been asked, Father, to speak tonight on the subject of the spiritual warfare. Χαρά μου βέβαια είναι ιδιαίτερα μεγάλη που μετά από τόσα χρόνια και πάλι συναντώμεθα εδώ και ψυχικά ανταμώνομαι και πάλι και μας δίνει αυτό χαρά γιατί η αντάμωση, την αντάμωση αυτή την επισφραγίζει το Άγιο Πνεύμα, το Χριστός μας, ο οποίος είναι αγάπη και όποιος έχει αγάπη έχει το Θεό μέσα του. Και εκείνος που έχει τον Θεό μέσα του έχει αγάπη. Και η αγάπη εκφράζει πάλι την παρουσία του Θεού. Ο πατήρ Ιωάννης μου είπε ότι χρειάζεται να πούμε μερικά πράγματα. Μάλλον να παρουσιάσουμε τον πόλεμο που μας κάνει ο διάβολος. Και ποια είναι η τέχνη του και η επιστήμη του στο να μας υποσκελίζει, μας γερνάει ανάποδα, να μας παίρνει το νου, την καρδιά, τα αισθήματα και να μας τα λερώνει, να μας τα παίρνει και να τα πηγαίνει στα δικά, στη δική του βρωμιά και να μην μας τα αφήνει να τα παίρνει ο Χριστός και να τα αγιάζει. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι η πάλη του χριστιανού δεν είναι προσάρκα και αίμα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τον κοσμοκράτο του, τους κότους θεόνους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας, της εμπορανής κλπ. Θέλει να πει με τούτο ότι η δική μας η πάλη δεν είναι όπως παλεύουμε με έναν άνθρωπο ή κάνουμε πόλεμο με άλλους ανθρώπους που χύνεται αίμα και εμπλέκονται οι άνθρωποι σώμα με σώμα. Δεν έχουμε τέτοιον πόλεμο εμείς εδώ, αλλά έχουμε ένα διαφορετικό πόλεμο, νοερό, πνευματικό, που παλεύουμε πάλι σώμα με σώμα, αλλά όχι με σάρκα, αλλά με πνεύμα. Πνεύμα με πνεύμα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι πνεύμα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι υπόσταση πνευματική, είναι προσωπικό της. Η προσωπικότητα αυτή εκφράζεται με τα μέλη του σώματος. Δηλαδή, όπως βλέπουμε έναν άνθρωπο και μιλάμε, έτσι και παρουσιάζει μια προσωπικότητα και μια οντότητα ανθρώπινη, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου είναι πνευματική υπόσταση ενός πνευματικού ανθρώπου με μορφή και σχήμα και μπορώ να πω είναι αυτός ο άνθρωπος που είναι μέσα στο σώμα και είναι ο πραγματικός η κινητήριος δύναμης που εκφράζεται και εξωτερικά ο άνθρωπος. Ο διάβολος σαν πνεύμα που είναι πονηρό και ξέρει πάρα πολύ την τέχνη να μας υποσκελίζει στην αμαρτία, έρχεται με τρόπο εμπειρικό, με πολλή εμπειρία, experience που λέμε στα αγγλικά, και γνωρίζει καλά την τέχνη, το πώς να μας βάζει κάτω και να μας κάνει αμαρτωλούς στα μάτια του Θεού. Μας φέρνει σκέψεις που δεν είναι καθόλου σωστές και καλές. Μας πρόχνει στις διάφορες αμαρτίες με τη φαντασία. Η φαντασία έρχεται με εικόνες, με πρόσωπα, με πράγματα και δια των εικόνων και των προσώπων σπρώχνει την διάνοια, σπρώχνει το νου, παρακινεί την καρδιά να επιθυμεί πράγματα που ο Θεός δεν τα θέλει, που δεν του αρέσουν του Θεού. Αρέσουν μόνο σε αυτόν τον μαύρο, το σκοτεινό και βρώμικο.
Είναι βρώμικος αυτός και εχθρός του Θεού, έτσι θέλει να κάνει και τον άνθρωπο. Εχθρό του Θεού και βρώμικο. Δηλαδή, όπως αυτός ξέρει ότι θα πάει στην κόλαση με αυτά που κάνει, θέλει και τον άνθρωπο να τον κάνει να πάει μαζί του κάτω. Πρώτον, να ικανοποιήσει την δική του κακία και φθόνο και ζήλα και μίσος. Και δεύτερον, να λυπήσει τον Θεό και να του πει ότι κοίταξε εσύ, έγινες άνθρωπος να σώσεις τον άνθρωπο, σταυρώθηκες για τον άνθρωπο, έχεις στο αίμα σου για τον άνθρωπο, αλλά δεν κατόρθωσες τίποτε, σου τους πήρα εγώ τους ανθρώπους. Και με αυτόν τον τρόπο να πικράνει τον αγαθό μας Κύριο. Οι Άγιοι Πατέρες, τον διάβολο, την αμαρτία, τη χαρακτηρίζουν και τη λέγουν ότι είναι μυρμηγκολέον. Έρχεται ο διάβολος υπό τη μορφή ενός μικρού πράγματος, μιας μικρής σκέψεως, που είναι σαν το μυρμηγκάκι. Αν αυτό το μυρμηγκάκι, αν αυτή τη μικρή σκέψη, τη μικρή κίνηση που κάνει η αμαρτία μέσα στη σκέψη, μέσα στη φαντασία, μέσα στην αίσθηση του σώματος, που κανείς λέει, μα και τι είναι αυτό, μια μικρή σκέψη, μια μικρή προσοχή πάνω σε έναν κακό λογισμό, σε μια κακή σκέψη, μια κακή φαντασία, μια αμαρτωλή που έρχεται και προσβάλλει το μυαλό. Τη φαντασία δεν είναι και κάτι σπουδαίο, σου λέει πρόσεξέ το, δεν είναι κακό, άστο και λίγο. Αυτό είναι ένα μυρμηγκάκι. Όταν το αφήσουμε αυτό, δηλαδή τη σκέψη, τη μικρή φαντασία, τη μικρή αίσθηση, και δεν την διώξουμε, δεν τη σκοτώσουμε, που είναι τόσο εύκολη, είναι όπως μπορεί να λιώσουμε ένα μυρμήγκι. Τι είναι, το κάνουμε έτσι και τελειώνει. Αν αυτό δεν το κάνουμε έτσι, αυτό το μυρμηγκάκι σιγά σιγά ανεπαίσθητα θα μας ξεγελάσει και θα γίνει σαν το λιοντάρι άγριο και μεγάλο. Και όταν θα σηκωθούμε θα το πάρουμε ήδη σε ότι κινδυνεύουμε τώρα και πρέπει να πάρω τα μέτρα μου, ήδη αυτό έχει γίνει λιοντάρι και η πάλι γίνεται πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη. Και λέει ο Θεός ότι κοίταξε, ο διάβολος δεν είναι τυχαίος, δεν είναι απλός, δεν είναι τόσο εύκολος. Κοίταξε, λέει, από την αρχή να χτυπήσεις το κακό, γιατί άμα γίνει λιοντάρι, τότε μπορεί να σου συντρίψει τα κόκαλα. Γι' αυτό λοιπόν από τώρα που είναι μικρός, τώρα που είναι λίγος ο λογισμός, τώρα που η φαντασία είναι λίγο αδύναμη, τώρα μόλις φάνηκε, ξερίζωσέ την, διώξε την αμέσως, σβήστε την από τη φαντασία, άλλαξε λογισμό, πάρε το όπλο στα χέρια σου. Ποιο είναι το όπλο? Το όνομα του Χριστού. Όπλο κυκλώσεσαι η αλήθεια αυτού, υπερασπίσου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Σε υπερασπίσετε το όνομα του Θεού Ιακώβ. Το όνομα του Θεού Ιακώβ είναι ο Χριστός. Λοιπόν, πάρε το όπλο στα χέρια σου, λέει, και χτύπα αυτό το μικρό που σου φαίνεται μικρό. Διότι αν δεν το χτυπούσες με το όπλο τώρα, θα χρειαστείς πολυβόλο μεθαύριο. Θα χρειαστείς πύραυλο να ετοιμάσεις. Γιατί τόσα έξοδα και τόσους κόπους για πύραυλο και τέτοιο. Τώρα με το μικρό, με μια καραμίνα, μπορεί να το χτυπήσεις τώρα. Και σε γλιτώνεις από όλη αυτή τη φασαρία. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται, οι πατέρες μιλούν και λένε ότι μήθεν πάση, λέει ο Απόστολος Παύλου, πρόσεχε σε όλα σου, ξύπνα σε όλα σου, επισκοπού σε όλα σου, παρατήρα τα πάντα σου, μην αφήσεις κάτι που να σε ξεγελάσει, πρόσεξε το μάτι σου, πρόσεξε τη σκέψη σου, τη φαντασία σου, τα κίνητρα του σώματος, της καρδιάς σου, όλα να περνάνε από τον έλεγχο της παρατηρήσεως, της φωτίσεως του Θεού, είναι από Θεού ή όχι. Πρέπει να το δεχτώ ή όχι.
Και όταν σε πει ότι αυτό είναι πονηρό, είναι κακό, οπ, κόψ' το. Χτύπω το με την ευχή και τελειώνει εκεί το θέμα. Τελειώνει εκεί και δεν προχωράει άλλο. Επί παραδείγματος θα σας πω. Να πάρουμε ότι βρίσκουμε ένα σπυράκι που σήμερα στις γυναίκες γίνεται πάρα πολύ συχνά στο στήθος και εκεί αμέσως έρχεται. Μήπως είναι κακό, θα τρέξω. Άμα πεις, ό, δεν είναι τίποτα, θα περάσει, δεν πάω στο γιατρό, το φοβάμαι. Λέω ότι αν μου πει πως έχω το κακό και θα στεναχωρηθώ. Μα αυτό δουλεύει όμως. Δουλεύει. Και όσο τα αφήνεις, τόσο είναι εις βάρος σου. Και μετά από τα χρηστείς μεγάλη εγχείρηση και ο κίνδυνος θα είναι άμεσος να γίνει ένα μεγάλο κακό, δηλαδή να προχωρήσει τόσο καρκίνος και μετά έχουμε άλλα επεισόδια πάνω στην υγεία. Όταν όμως την πρώτη αντίληψη ότι υπάρχει κάτι, τρέξε, βγάλ' το. Ο λίγος ο κόπος, ο λίγος ο πόνος και η ελπίδα στη ζωή θα είναι μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες. Ο Χριστός μας όπλησε με τα όπλα του φωτός. Τα όπλα του φωτός είναι, με λίγες λέξεις, είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Με την αγάπη χτυπούμε το μίσος. Με τις κακές σκέψεις που μας φέρνει, εμείς το χτυπάμε με τις αγαθές σκέψεις. Αυτός μας φέρνει βλασφημίες κατά του Θεού, της Παναγίας, της πίστεως και εμείς τον καταπολεμούμε με το όνομα του Χριστού, της Παναγίας και με τα ορθά δόγματα της πίστεως μας. Όπως όταν κάποιος άνθρωπος με ξηραφάκι κόψει τα νεύρα του, γνωρίζουμε ότι του φεύγει το αίμα και γίνεται νεκρός. Δεν μπορεί να κάνει καμία κίνηση, καμία ενέργεια. Πεθαίνει τελικά. Όταν ο χριστιανός κόψει τις φλέβες, τις σκέψεις του διαβόλου, σταματάει να έχει ενέργεια προς την αμαρτία. Εάν οι σκέψεις γίνουν καθαρές και το φανταστικό του νου, δηλαδή αυτό που φανταζόμεθα δεν είναι αμαρτωλό, δεν αφήνουμε σκέψεις και εικόνες αμαρτίας να μας απασχολούν, τις κόβουμε με το φόβο του Θεού, το ότι είναι αμαρτία, το ότι δεν πρέπει εγώ αυτά να τα σκέπτομαι, να τα αφήνω μέσα μου και να με απασχολούν, διότι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο. Τότε σαν να κόβω με το ξηράφι του Θείου Λόγου και με τις θείες, με τις πνευματικές σκέψεις, τις φλέβες που έρχεται η δύναμη στο σατανά και με σπρώχνει στην αμαρτία, τότε δεν θα έχω κίνηση, δεν θα έχω παρόρμηση, παρόρτηση από το διάβολο και από τα πάθη να υποπίπτω στις αμαρτίες οι οποίες καταστούν τον άνθρωπο και τον κάνουν στα μάτια του Θεού αμαρτωλό και ακάθαρτο. Γι' αυτό λοιπόν όταν εμείς έχουμε προσοχή με το φόβο του Θεού και προσέχω την κάθε μου σκέψη που έρχεται, την κάθε εικόνα, το κάθε τι που βλέπω, το περνάω από τον έλεγχο του Θείου Φόβου και του Θείου Νόμου, τότε δεν αφήνω να μπει μέσα μου κακό πράγμα, κακό προϊόν. Η κακία και η βρωμιά του διαβόλου δεν την αφήνω να μπει μέσα. Δηλαδή, τη σταματώ απ' έξω.
Είναι σαν να μου χτυπάει κάποιος την πόρτα, η οποία η πόρτα είναι έξω στη λεωφόρο και χτυπάει την πόρτα μου για να μπει μέσα. Η λεωφόρος είναι ανοιχτή και περνάει όλος ο κόσμος. Μπορεί να χτυπήσει την πόρτα οποιοδήποτε, αλλά εγώ πρέπει να κοιτάξω αυτός που χτυπάει. Είναι δικός μου ή ξένος. Είναι άσπρος ή μαύρος. Είναι ληστής ή αγαθός άνθρωπος. Είναι δικός μου ή ξένος. Όταν δω ότι είναι μαύρος, ότι είναι ξένος, ότι είναι ληστής, ότι η μορφή του δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, δεν θα του ανοίξω. Ας χτυπάει την πόρτα. Αν ξεγελαστώ όμως και του πω, για να δω και εμένα. Να τον ανοίξω και λίγο, ας πούμε, να δω τι θα μου πει, τέλος πάντων αυτός. Μόλις ανοίξεις λίγο, αρχίζει αυτός και στριμώνει την πόρτα, να μπει μέσα. Αν με νικήσει και μπει μέσα στο χολ, τότε κατακτάει ένα μέρος του σπιτιού. Άμα και εκεί δεν δώσω ανάλογη αντίσταση που χρειάζεται να τον πετάξω έξω, θα με σπρώξει και θα πάει μέσα στο δωμάτιο. Και όταν εκεί δεν θα μπορέσω να τον βγάλω έξω, στο χώρο και από εκεί έξω, θα με πιάσει και θα με δέσει. Και αφού με δέσει, θα με σκοτώσει. Άρα λοιπόν, πώς πρέπει να κάνουμε, εκείνο που είπαμε, να μην το ανοίξουμε καθόλου την πόρτα. Μόλις το δούμε ότι είναι εχθρός μας, είναι επικίνδυνος, να μην το ανοίξουμε καθόλου. Και έτσι γλιτώνουμε από όλη αυτή τη φασαρία που θα ακολουθήσει αν τον ανοίξουμε. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται η σκέψη, η βρώμικη, η κακιά, η εχθρική, η δαιμονική, μην ανοίξουμε είσοδο και αρχίσουμε και κάνουμε μελέτη και συζήτηση μαζί. Τακ, είσαι μαύρος, εκτός, καμία συζήτηση. Και αμέσως, μπαμ, με τον Κύριο Ιησού Χριστέ ελεησόμε, υπεραγία Θεοτόκη που είδαμε, τον σκοτώνουμε και γλιτώνουμε και είμαστε ήσυχοι. Έτσι λοιπόν καταπολεμείται ο νοερός πόλεμος του διαβόλου, ο οποίος είναι τόσο άμεσα επικίνδυνος να χάσουμε την ψυχή μας και αντί να πάμε στον παράδεισο, αντί να πάμε στο φως του Θεού, αντί να πάμε να κατοικήσουμε με τους αγγέλους και τους αγίους, θα πάμε στο σκοτάδι, θα πάμε στη βρωμιά της κολάσεως και θα έχουμε αντάμωση και συντροφιά αιώνια με τα δαιμόνια που τώρα μόνο με τη φαντασία χρωμάζουμε και παθαίνουμε, σκέψου να ζήσουμε και μαζί τους και να τους έχουμε στην πλάτη μας αιώνια. Αλλά αυτό που είναι, που έγκυται στο πώς θα σκεφτούμε. Σκέφτεται τι σημασία έχει αυτό, κοίταξε τα αποτελέσματα. Παράδεισος, κόλαση. Θεός, διάβολος, φως, σκοτάδι, ευωδία, άρωμα, βρωμιά, αιώνια αυτά. Σε τι στέκουν αυτά, στο πώς εγώ θα σκεφτώ όταν θα έρθει η κακή σκέψη και η κακή φαντασία. Από εδώ θα ξεκινήσω όλα. Άρα λοιπόν έχει τρομερή σημασία αυτό που πρέπει να φυλάξουμε. Το νου μας καθαρό από σκέψεις αμαρτωλές, βρώμικες και βαθείς, και να βάλουμε μέσα σκέψεις φωτεινές, άγιες και το όνομα του Χριστού. Και έτσι θα γλιτώσουμε την κόλαση και θα πάμε στον παράδεισο. Κάποτε ένας ειδωλολάτρης παπάς βρέθηκε μεταξύ των μοναχών και λέγει στους μοναχούς, όταν προσεύχεστε, σας μιλάει ο Θεός, σας απαντάει, λέει, λένε, όχι, εμένα μου απαντάει, λέει, ο Θεός. Λέει, για να μην σας απαντάει ο Θεός, φέρετε η προσευχή σας, δεν είναι καθαρή. Και λένε οι πατέρες ύστερα, σωστά λέει αυτό. Αυτόν τον απαντάει ο διάβολος, γιατί αυτόν υπηρετεί και αυτόν λατρεύει. Αλλά και για μας όμως σωστά είπε, αφού δεν παίρνουμε απάντηση από τον Θεό στην προσευχή μας, σημαίνει ότι δεν προσευχόμαστε καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Έχει μέσα η προσευχή μας παράσιτα και δεν λειτουργεί καλά με τον Θεό.
που σημαίνει ότι όταν προσευχόμαστε αφήνουμε και μπαίνουν σκέψεις ή μας φεύγει ο νους και σκορπάει εδώ και εκεί και η προσευχή μας μένει τύπος, χωρίς ουσία. Γι' αυτό ακριβώς όταν προσευχόμεθα, αν προσπαθούμε να μην μας φεύγει ο νους και δουλεύει η φαντασία με πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την προσευχή που κάνουμε εκείνη την ώρα. Αλλά εκείνα τα οποία εκείνα που μιλάμε στον Θεό, να τα καταλαβαίνουμε. Διότι όταν δεν τα καταλαβαίνουμε, εμείς τι λέμε, πώς περιμένουμε να καταλάβει ο Θεός αυτά που λέμε. Διότι από εμείς δεν ξέρουμε εκείνη την ώρα που μιλάμε στον Θεό, δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε, γιατί το μυαλό μας πάει αλλού και η γλώσσα λέει, αλλά ο νους πάει κάπου αλλού. Και λέμε καμιά φορά, μα το είπα αυτό, το είπα το πατέρι μου, το είπα το πιστεύω. Γιατί τούτο, διότι λέει η σύνδεση, δεν το θυμάσαι, διότι ο νους έχει φύγει. Γι' αυτό λοιπόν, καμιά φορά, ή μάλλον, να κρατούμε όσο μπορούμε τη μονολόγηστη αρχή το Κυρίσου Χριστέ, λέει Σόμερ. Του πίνει μια μικρούλα προσευχή με 5 λέξεις και δεν χρειάζεται πολύ πραγμοσύνη για να κρατήσουμε αυτή την ευχή. Και επειδή αυτή η ευχή είναι πάρα πολύ δυνατή, καθώς απεδείχθη επ' της πράξεως, πέρα το ότι περιέχει τα θεία ονόματα του Χριστού μας, αλλά έχει μέσα θεϊκή δύναμη και χάρη. Δεν είναι σαν τα ονόματα τα δικά μας που δεν έχουν τη σπουδαιότητα, εκείνο έχει όλη τη θεϊκή δύναμη και χάρη το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν, για να είμαστε κατοχυρωμένοι, να είμαστε ασφαλισμένοι, να έχουμε κάλυψη θεϊκή, χρειάζεται όταν, επί παραδείγματι, ξυπνάμε την ώρα που σηκωνόμεθα να φύγουμε για τη δουλειά μας κλπ. Μόλις θα ανοίξουν τα μάτια μας, αμέσως να αρχίσουμε το όνομα του Χριστού, να προσευχόμεθα. Να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει Ιησού, Κύριε Ιησού. Να πηγαίνουμε να πληθούμε, να τακτοποιηθούμε με το νου ψιθυριστά, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει Ιησού, Κύριε Ιησού. Και να δουλεύουμε, να ετοιμασόμαστε κλπ. Μπαίνουμε στο κάρο, να πάμε στη δουλειά, κάνουμε το σταυρό μας, σταυρώνουμε το τιμόνι και αρχίζουμε Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει Ιησού, Κύριε Ιησού. Υπεραγία Θεοτόκιο μου, υπεραγία. Τη μνήμη μας στον Θεό. Πράγμα που θα μας φυλάξει από τα διάφορα του διαβόλου, συγχρόνως δέχουμε και ασφάλεια ζωής ακόμη. Διότι το όνομα του Χριστού μας φυλάτει σε μια αόρατη δύναμη και χάρη και κάλυψη. Συγχρόνως κι αν και ο δαίμονας έχει να μας κάνει, να μας προσκυλήσει ή μάλλον να μας κάνει καμιά δουλειά να μας σκοτώσει, να μας κάνει και μια ζημιά, το όνομα του Χριστού θα τον διώξει από μπροστά μας και θα γλιτώσουμε. Πόσοι άνθρωποι με την προσευχή έχουν γλιτώσει από βέβαιο θάνατο, από τροχαίο. Έχουμε πάρα πολλά βέβαια γύρω από το γεγονός αυτό των τροχαίων ατυχημάτων που με τη χάρη του Θεού και με προσευχή και με το ότι φέρουμε μέσα στο κάρο ένα σταυρό, φέρουμε μια εικονούλα ενός Αγίου, μια της Παναγίας. Όλα αυτά είναι ασφάλεια για μας τους χριστιανούς. Γι' αυτό λοιπόν το όνομα του Χριστού πρέπει να είναι για τη ζωή μας ολόκληρη μια, πώς θα το πω, όπως έχουμε, όπως διατηρούμεθα με την αναπνοή, με το οξυγόνο, με την τροφή, με το ένδυμα, με το φαγητό, χωρίς αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε. Έτσι δεν μπορεί να ζήσει και η ψυχή τη ζωή του Χριστού, τη ζωή της σωτηρίας, εάν δεν διατηρείται με όλα τα συστατικά τα οποία απαιτούνται για να ζήσει η ψυχή μας και εδώ στη ζωή, την πρόσκαιρη, με υγεία πνευματική και με τη χαρά του Χριστού, αλλά και αιώνια. Όταν κανείς παραμιλήσει τη δουλειά του, την υγεία του, τη διατροφή του, τα αποτελέσματα θα είναι να αρχίσει να παθαίνει καθίζηση γενική, ούτω πώς και όταν δεν επιμιλούμε τα ψυχικά τον εαυτό μας με τροφές πνευματικές που μας παρέχει το Ιερό Ευαγγέλιο, η πατερική διδασκαλία, τα μυστήρια της Εκκλησίας, θα αρχίζουμε
να υποβαθμίζεται η ψυχική μας υγεία, με αποτέλεσμα να δίνουμε πρόσφορο έδαφος στο μικρόβιο της αμαρτίας να δράσει μέσα μας και έτσι να χάσουμε την υγεία μας, με αποτέλεσμα να κρίνεται η σωτηρία, η αιώνια σωτηρία μας. Έχουμε φόβο θανάτου, πρώτος εγώ, και λέμε φοβάμαι το θάνατο, φοβάμαι να φύγουμε, γιατί φοβάσαι. Μα είπε ο Χριστός να μην φοβούμε το θάνατο το σωματικό, αλλά το ψυχικό. Γιατί φοβάσαι να φύγεις από τη ζωή. Φοβάσαι διότι δεν έχεις τη μαρτυρία της ίδιας όσο ότι είσαι εντάξει. Κάτι δεν πάει καλά και να φοβάσαι σημαίνει ότι εντάξει καλά με τον Θεό. Κάνε το λογαριασμό σου καλά με τον Θεό. Τακτοποιήσου μαζί του και μετά δεν φοβάσαι. Φοβάσαι να προσεστείς την αστυνομία. Σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει μαζί της, κάποιο νόμο έχει παραβεί. Αν έχει καθαρά το μέτωπό σου και δεν έχει κουτινά σφάλει, πας με θάρρος. Και στην αστυνομία και στο δικαστήριο και δεν φοβάσαι. Όταν φοβάσαι σημαίνει ότι η σύνδεση σου ότι κάτι έχει κάνει. Λοιπόν, τακτοποίησε το αυτό, το χρέος σου, έναντι του θείου νόμου και δεν φοβηθείς το θάνατο και απέναντι τέλος πάντων του νόμου του κράτους και δεν φοβάσαι. Ούτε δικαστήριο, ούτε φυλακή. Χτυπάει η πόρτα. Άμα τον ανοίξω, αφού βλέπω ότι είναι μαύρος, τι τον θέλω μέσα εδώ. Αφού είναι γύφτος, τι θα μου φέρει αυτός μέσα στο σπίτι. Αφού είναι βρωμιάρης, θα έρθει με λερός μέσα, γιατί να τον ανοίξω. Λοιπόν, το αυτεξού σου είναι. Αν θέλω τον ανοίγω, αν δεν θέλω τον ανοίγω. Λοιπόν, αν τον αποκλείσω, γλιτώνω και δεν παθαίνω τη ζημιά. Άμα τον ανοίξω, έρχεται και μου κάνει ιστορίες. Λοιπόν, και παθαίνω, ας πούμε, κακό πράγμα. Λοιπόν, και εγώ δεν τον ανοίγω, δηλαδή δεν δέχομαι το κακό και τότε δεν έχω και ευθύνη. Δηλαδή, διότι δεν αμαρτάνω. Όταν όμως τον δεχτώ και ξέρω, αφού είναι κακό γιατί τον δέχομαι, τότε θα υποστώ τις συνέπειες της αποδοχής του κακού. Εκεί το αυτεξουσίο. Έχει, δηλαδή, έχει την εξουσία ο άνθρωπος εν την ελευθερία του να υπακούσει ή να μην υπακούσει στο κακό. Ή να υπακούσει στον νόμο του Θεού ή να του παραβεί τον νόμο του Θεού. Αν δεν ήταν αυτό, δεν θα βρισκόταν ο άνθρωπος υπό την κρίση του Θεού να κρυφτεί κάποια μέρα. Καταλάβατε. How about whenever the devil tries to trick you to think that maybe it was a good sign from Jesus and it really wasn't, it was the devil. How can you easily distinguish between the two? And πώς να ξέρουμε τη διαφορά? Αυτά τα διάκριση πάνω σε αυτό το θέμα αν είναι πλάνη ή αλήθεια, φως ή σκοτάδι, βέβαια έχει τα διακριτικά. Διότι τα από Θεού έχουν ταπείνωση μέσα στον άνθρωπο, έχει ειρήνη, έχει γαλήνη, έχει ψυχική ανάπαυση ο άνθρωπος. Όταν είναι από τον διάβολο έχει ταραχή, έχει φόβο, έχει ανησυχία, δεν νιώθει καλά. Αλλά και πάνω από όλα, για να είναι σίγουρος ο άνθρωπος και στα μεν και στα δε, πηγαίνει και τα καταθέτει στον πνευματικό του πατέρα, στον καθηγητή και λέει αυτά τα πράγματα, το μάθημα καλώς το έχω σκεφτεί, καλώς το έχω γράψει ή όχι. Εγώ νομίζω ότι είναι καλό, αλλά εγώ δεν ξέρω καλά τη δουλειά, δεν ξέρω καλά την επιστήμη, εσύ θα μου διδάξεις. Και συμβολευόμενος στον πνευματικό είναι πιο ασφαλέστερος ο άνθρωπος και είναι σίγουρο ότι αυτό που θα του πει είναι και το σωστό και το κατέχει μετά και αποκτά και την πείρα που του χρειάζεται. There are times that, regardless of where we're living our lives, we're praying, we're fighting the evil one. But there are times that the evil one tries to attack us through our loved ones and how our loved ones will treat us, how they can interfere with our direction in our lives. How do we fight that? Ανάλογα τον επηρεασμό που δημιουργούν οι συγγενείς, θα πάρουμε και τη θέση.
Εννοείται. Όταν μας βρώχνουν στην αμαρτία και στο κακό, θα τους κόψουμε. Όπως το αναφέρει αυτό ο Χριστός μας στο Ιερό του Ευαγγέλιο. Αν σε σκανδαλίζει το δεξί σου μάτι, να το βγάλεις. Και αν σου σκανδαλίζει το δεξί σου χέρι, το πόδι, κόψε το. Καλύτερα μονόφθαλμος και με ένα πόδι, λέει, στον παράδεισο, παρά με τα δυο στην κόλαση. Ήρθε ένας παππούς μία φορά και μου λέει, στο Άγιον Όρος, λέει, Πάτερ, καλά, λέει, να με σκανδαλίζει το χέρι, το κόβω, το πόδι το κόβω, μα το μάτι πώς να το βγάλω. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Το λέω, δεν έχει αυτή την έννοια. Έχει αλληγορική έννοια το λόγος του Χριστού. Το δεξί σου μάτι, το δεξί σου πόδι, το δεξί σου χέρι είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει άμεση σχέση μαζί σου. Ας υποθέσουμε στο γάμο. Η γυναίκα έχει τον άντρα και ο άντρας έχει τη γυναίκα. Άμα σε σκανδαλίζει η γυναίκα σου και σε βγάζει από το δρόμο του Θεού και σε σπρώχνει στο διάβολο και στην αμαρτία. Λοιπόν, κόψ' την. Κόψ' τον, γιατί άμα θα μείνεις μαζί της ή μαζί του, θα πάτε και οι δυο μαζί στην κόλλα. Καλύτερα πήγαινε μόνος σου και άφησε τον να πάει. Επί παραδείγματι, πνίγεται ένας άνθρωπος. Και όταν πνίγεται σε ένας άνθρωπος, προσπαθεί να σε αρπάξει από οπουδήποτε. Άμα σε αρπάξει σε κάποιο μέρος, θα σε τραβήξει και σε ένα κάτω. Και λένε οι πατέρες, προσπάθησε να τον πιάσεις από εκεί που όταν σε τραβεί και δεις τον κύριο, δεν μπορείς να τον σώσεις. Άρχισε τον να πάει, διότι θα πας κι εσύ μαζί. Όσο μπορείς να τον βοηθείς, βοήθα τον. Κι άμα όμως δεν μπορείς να τον βοηθείς, γιατί να πας κι εσύ χαμένος. Καταλάβετε, έτσι είναι και εδώ. Αμέσως οι συγγενείς σε σπρώχνουν, υποτίθεται, ένα παιδί, έτσι. Και έχει ένα φίλο, ένα ξάδελφο, έτσι. Να ξέρετε, πάμε στην δισκοτέκ, πάμε κοινοφόρος χώρος, πάμε εκεί. Το παιδί θα πει, άμα μεν είναι μια μαμένα θα πει, γιατί να πάω εγώ εκεί. Λοιπόν, δεν πάω. Μα έλα είναι καλά. Αφού επιμένεις, σε κόβω και τη φιλία σου και τη συγκοινία σου. Συγκοινία σου, δεν μπορώ, δεν σε ακολουθώ. Όπως λέει και ο Βάς, ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, όταν βρεθεί σε ένα σταυροδρόμι, και βρεις ένα διάβολο, κάνει το σταυρό σου και φεύγει. Άμα βρεις, ας πούμε, μια γυναίκα, δεν φεύγει με το σταυρό που θα κάνεις. Δεν βρεις, τι να ξεφύγεις. Λέει, έτσι και εδώ. Έτσι και εδώ. Άμα δεις ότι σε σκαδελίζει και σε πάει, όταν σε τραβάει ο συγκίνης και σου λέει, α, έλα εδώ, πάμε στο γλέντι, πάμε εκεί. Όταν δεις ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις, δηλαδή κόψε και λες αυτή η φιλία και αυτή η συγγένεια θα με βγάλει από τη συγγένεια και τη φιλία του Θεού. Καλύτερα με τον Θεό και άλλο συγγενείς θα πάνε. Αλλιώς δηλαδή, θα σας πω τώρα και ένα άλλο, να μην γελάτε. Περιποτούσε, μια φορά ήμανε με το αυτοκίνητο στην Ελλάδα και μπροστά μας πήγαινε ένα λεωφορείο. Και πίσω από το λεωφορείο είχε μία ταμπέλα και έγραφε ο σοφέρ. Λέει, κράτα απόσταση μακριά όσοι κρατάς από την πεθερά σου. Ναι, αυτός φέρνει μέσα για πρόβλημα. Έτσι και εμείς πρέπει να κρατάμε απόσταση από τους συγγενείς και από τους φίλους όταν μας τραβάνε να μας κάνουν εχθρούς του Θεού για τις αμαρτίες. Η παρουσία του μοναστηριού μας είναι ένας φάρος του ορθοδόξου μοναχισμού μας. Κάθε μοναστήρι είναι και ένα φυλάκιο του Θεού και μία παρουσία
αγιοπατερική το κάθε μοναστήρι εκεί που βρίσκεται δημιουργημένο και φτιαγμένο ευλογεί το μέρος όλο, τον κόσμο όλον, ειρηνεύει και το μέρος όλο, φεύγουν τα δαιμόνια, έρχονται άγγελοι, αλλά και με τη δουλειά την πνευματική που παρέχει, που δίνει, βοηθάει τους χριστιανούς μας να περπατήσουν σωστότερα τον δρόμο της σωτηρίας. Είναι ένα πνευματικό καταφύγιο που καταφεύγει κάθε ψυχή που θέλει να σωθεί, που θέλει να παρηγορηθεί, που θέλει να ζωογονηθεί, που θέλει να φωτιστεί. Υπάρχουν τόσα προβλήματα, και ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, χίλια δυο προβλήματα, και ιδιαίτερα τα ψυχολογικά, και τόσα άλλα που υπάρχει άμεση ανάγκη λύσεως και διαφωτίσεως. Η παρουσία του μοναστηριού, οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί έχουν την δυνατότητα, έχουν τη χάρη, έχουν την πείρα, έχουν την παρουσία τους που μπορούν να βοηθήσουν και να σώσουν τους ανθρώπους που καταφεύγουν εκεί. Λοιπόν, η παρουσία του μοναχισμού μας σε αυτόν τον νέο κόσμο που λέγεται Αμερική, που λέγεται Καναδάς, που δεν υπάρχει πλην του ενός ορθοδόξου ελληνικού μοναστηριού με ουσιαστική παρουσία, αυτό μας δίνει τις χριστές ελπίδες, τις τις ελπίδες αυτές που θα δώσουν ζωή, θα δώσουν φως, που θα δώσουν σωτηρία στον κόσμο εδώ. Λοιπόν, η παρουσία του μοναχισμού και ιδιαίτερα του πρώτου μοναστηριού, να δώσουμε την ευχή και την ευλογία και τις προσευχές σας να πολλαπλασιάσουν, δηλαδή το ένα αυτό να αποτελέσει προζύμι που θα ζυμωθεί όλος ο χώρος αυτός του νέου κόσμου με μοναστήρια, με φάρους, με ορθόδοξα στέκια, με οάσεις πνευματικές που οι χριστιανοί μας να τρέχουν κατά τόπους να τρέφονται, να φωτίζονται, να δροσίζονται, να σώνονται, διότι περιμένουμε την νέα εποχή που σημαίνει εποχή αντιχρίστου. Λοιπόν, και τι υπάρχουν πάρα πολλοί αντίχριστοι και όπως λέγει και ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος, και ποιος εστίνε ο Αντίχριστος, αυτός που δεν ομολογεί τον Χριστόν Ιησούν εν σαρκή ελιληθώτα. Λοιπόν, όποιος δεν ομολογεί ότι ο Χριστός κατέβηκε στη γη ως πραγματικός Θεός και πήρε σάρκα και έγινε άνθρωπος θεάνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο και να ανεβάσει τον άνθρωπο εκεί που είναι το πρώτερον αυτός, δηλαδή στον ουράνιο κόσμο, στη δόξα του Θεού επάνω. Όποιος τον ομολογεί όλα αυτά και τόσα άλλα, αυτός είναι ο Αντίχριστος. Λοιπόν, και εφόσον περιμένουμε εποχή Αντιχρίστου, εγώ έχω μια ταπεινή γνώμη, δεν την υιοθετώ και λέγω ότι ο Αντίχριστος που θα είναι μια προσωποποίηση όλης της σατανικής δυνάμεως θα δώσει την παρουσία του στο κέντρο
που λέγεται Νέα Υόρκη, μέσα στις θάλασσες και στους ποταμούς, η Βαβυλώνα, αυτή που αναφέρει η Αποκάλυψη, θα δώσει ίσως εκεί κατά πρώτον την παρουσία ή την έδρα του ή το κέντρο του, θα επικοινωνήσει με όλο τον κόσμο όταν θα έρθει και θα αυτοκαλείται ο μεγάλος αδελφός, ο Αντίχριστος, και μέσω της τηλεοράσεως και μέσω και με τα μέσα τα τηλεοπτικά θα επικοινωνεί αυτοστιγμής, ανά πάσα στιγμή, με κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπος θα είναι μέσα στον γειτόνα του, μέσα στο δωμάτιό του, οτιδήποτε κι αν κάνει, θα τον φερθεί αυτόκλητα από μόνος του να παρουσιαστεί η παρουσία του και θα δίνει τις διαταγές του και το πιστεύω του στον άνθρωπο για να υπακούσει με δαιμονική ενέργεια, να τον κάνει, να τον τραβάει, να πιστεύει και να τον ακολουθήσει. Λοιπόν, επειδή εδώ στον κόσμο αυτόν και λοιπά υπάρχει σατανιστές, υπάρχουν αιρετικοί, υπάρχουν αντίχριστοι, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, λοιπόν, σε μια τέτοια κατάσταση θα έρθει να φυτρώσει ο Αντίχριστος που αναμένεται και πρέπει εδώ να γίνουνε, εδώ πρέπει να στήσει και ας ελπίσουμε να στήσει ο Αρχιστράτηγος Χριστός την γενναία του στρατιά, τους λοκατζίδες, τους καταδρομείς, τους ειδικούς για τέτοιες μάχες, όπως έχει ο στρατός, που θα αντιμετωπίσουν τον σατανά αυτόν. Και ο στρατός αυτός, ο γενναίος, θα παρασύρει και τους χριστιανούς, τους απλούς φαντάρους, να αποτελέσουν το στρατό του και το μέτωπο του Θεού. Λοιπόν, και αυτοί οι λοκατζίδες και οι καταδρομοί λέγονται μοναχοί, μοναχές και τα φρούρια θα είναι τα μοναστήρια. Σε αυτά θα καταφύγει ο κόσμος να κρυφτεί και να ασφαλιστεί κάτω από αυτή τη δύναμη. Αυτά τα μοναστήρια, αυτή τη στρατεία, αυτούς τους γενναίους σήμερα έρχεται δυστυχώς και μάχεται αυτή καθεαυτή η Εκκλησία τη μη δημιουργία όλων αυτή της στρατιάς και εν όψη της ελεύσεως του Αντιχριστού που θα έχουμε άμεσο κίνδυνο αρνήσεως, διότι τα μαρτύρια θα είναι πολύ ισχυρότερα με τα μέσα που διαθέτει η επιστήμη και η τεχνολογία, θα ασκήσει ο Σατανάς μέσων αυτών μεγάλη επίρρεια. Γι' αυτό και ο Χριστός μας λέγει εις το Ιερό του Ευαγγέλιο, όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα έβρει την πίστη επί της γης. Θα βρει ανθρώπους να τον πιστεύουν, όχι με γλώσσα αλλά με την καρδιά και με τη δύναμη της αγκρίας. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε άμεση ανάγκη της δημιουργίας των μοναστηριών, αν θέλουμε και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να βρουν ασφάλεια έναντι των κακών που μας περιμένουν και θα έρθουν οπωσδήποτε και σίγουρα, διότι έχουν αυτά όλα τοποθετηθεί μέσα στις γραφές. Οι γραφές είναι δια Πνεύματος Αγίου και τίποτε δεν θα πέσει κάτω. Όλα θα γίνουν αυτά. Λοιπόν, η παρουσία των μοναστηριών και των ανθρώπων που θα κατοικούν μέσα θα έχουμε απόλυτα ανάγκη και πρέπει να τα επιθυμίσουμε, να τα βοηθήσουμε να γίνουν και να ευχηθούμε να πλαισιωθούν με γενναίες ψυχές που θα δράσουν δραστικά έναντι του Σατανά και της στρατιάς του και θα δράσουν πάνω στους χριστιανούς μας να τους δώσουν πίστη για να αντισταθούν, για να γίνουν οι καινούργοι μάρτυρες. Οι μάρτυρες οι οποίοι θα είναι ασυγκρίτως ενδοξότεροι από τους μάρτυρες των παλιών, των πρώτων χρόνων.
βεβαίως αυτοί που θα σωθούν στους εσχάτους χρόνους, αυτοί θα λάμψουν υπέρ των ήλιων περισσότερο από τους Αγίους τους πρώτους, διότι τα βάστανα θα είναι μεγάλα, η πίστη είναι αδύναμη, το κακό πολύ, και γι' αυτό αυτοί που θα δώσουν τη μάχη θα είναι οι διαλεγμένοι άνθρωποι του Θεού. Τότε η πίστη ήταν που λέμε με τους τόνους και τα θαύματα των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων θαύματα. Τα κακά ήταν λίγα. Η αμαρτία δεν ήταν έτσι τόσο πολύ δραστική και φανερή. Τώρα αδύνατη η πίστη, πολλά τα κακά, πολλή η αμαρτία, πολύ το σκοτάδι, λίγη οδηγή, σπάνια κανένας πνευματικός άνθρωπος βρισκόμεται σε μία δυστυχισμένη πνευματική κατάσταση. Άρα λοιπόν όποιος βρεθεί να δώσει την καλή μαρτυρία του Χριστού θα γίνει μέγας μετόνους απάνω και θα είναι ο μέγας ευτυχής που θα κερδίσει το πρώτο λαχείο. Και ένα τελευταίο που έχω να σας πω, ότι έχετε βρει πολύ χάρη παρά το Θεό, διότι στον τόπο σας, στην πόλη σας, στα τείχη σας, ο Θεός σας κατεξίωσε να κάνει το πρώτο μοναστήρι του στην Αμερική, σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Νέος Κόσμος. Βρήκατε αυτή τη χάρη από τον Θεό και πρέπει να τον δοξάζουμε τον Θεό με όλη μας την ψυχή και την Παναγία μας, αλλά να ευχαριστήσουμε και τον Άγιο Επίσκοπό μας που συνέβαλε σημαντικά με πολλή επιδεξιότητα και θεμελίωσε το πρώτο μοναστήρι, διότι είναι άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος που αγαπά τον μοναχισμό, τον ζει. Και γι' αυτό του οφείλουμε ιδιαίτερη τιμή. Και ας τον ευχηθούμε να έχει τη δύναμη, να έχει την αγία τόλμη να ξεκινήσει και άλλο και άλλο, και έτσι η επαρχία σας, η Πενσιλβάνια, να γίνει η πρωτεύουσα του Ορθοδόξου Μοναχισμού στον Νέο Κόσμο. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαόν Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου νύχτα στην βάση.